Είμαστε στα Νούγια στην Παπανίκο του Βασιλιά του Τζαγκάρη. Πόσα χρόνια κάνει στο Τζαγκάρη, Παπανίκο? Επί του 1949, λογαριασμό. 66 χρόνια. Τέτοια στιβάνια σαν του Βαγγέλη έχεις δει? Έχεις τάξει? Όχι. Σαν του Κουντροβαγγέλη. Πρώτη φορά, ε. Και είναι και επιτυχία, βλέπω. Έχουν και επιτυχία. Βαγγέλη, παιδιά, σήκω όρθιο. Μα όλοι τα κάνουμε πρώτη φορά. Σήκω όρθιο. Έρχονταν οι πελάτες, τα βλέπανε και μου λέει. Μου λέγανε ποιος θα τα βάλει τη σιόρτα. Ο Κόρακας δεν έπισε κανένα ποτά. Καπετά Κόρακας, ε. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ σήμερα ειδικά που δεν υπάρχουνε. Δεν υπάρχουνε. Όχι. Πετσά, πάτους, φώχες, τα πάντα. Κι άλλα που εμπάστες εσύ δεν μ' αρέσανε εμένα. Μόνο η προβιά, αυτό έγινε. Ναι. Στα δυο δεν φτάνανε. Ναι. Αυτό βάνω εγώ στη φτέρα και αυτό βάνω στον πάτο. Και τα πετσά μου τα έγινε. Ένας Γάλλος έχει ανοίξει πάλι και μην δαιμονίζει. Εγώ είμαι μάστορας που λες που τηλεφωνούν και κάνω στιβάνια. Εσύ τηλεφωνούν, ναι. Εσύ τώρα άμα μου τηλεφωνείς, ας σου κάνουν ζευγάρι στιβάνια. Έλα που είσαι μέτρα. Με την πείρα, μεγάλη πείρα και γι' αυτό. Και δεν μου λες τώρα, νέοι μαστόροι βγαίνουν σε αυτή τη δουλειά. Άκουσε να δεις, βγαίνουν νέοι μαστόροι, αλλά τη δουλειά που κάνω εμείς δεν την κάνουν αυτοί. Ο παλιός είναι αλλιώς και ο νέος είναι εδώ στα Νούγια έχει κανένα νέο κοπέλι που ξεκίνησε, έτσι σου... Ένα που ξεκίνησε και κάνει τη δουλειά. Εγώ που λες, κύριε Γιώργο, το στιβάνι που κάνω εγώ τη βατσέτα. Κοίταξε πως πειρά αυτό με την οριά, την καρφώνω με δυο σειρές ξηρόκροτης, τον πάτο δεν τον κολλώ με το πετσί, μόνο τον εράφτο. Αυτό είναι το... Υπάρχουν δύο λόγια στη Βανιά, έτσι, τα πρόχειρα που λέμε για τον Βοσκού. Τα πρόχειρα του Βοσκού. Ναι, που έχουν με ξηρόκροτες και τα κάνουν και τα πιο... τα επίσημα που λέμε. Έτανε τώρα είναι τα μονοκόμματα που κάνουν εμείς πάλι. Ναι, και μονοκόμματα. Αυτό είναι με μία ράφη. Αυτό είναι τα καλά που λέμε. Φωτογράφησε το. Ναι. Τι θα κάνεις εσύ. Εντάξει. Εγώ σου εύχομαι να έχεις την υγειά σου. Γιατί εδώ που στην Ελλάδα βγαίνουν σε 50 χρονών στη σύνταξη, εσύ στα 85 σου συνεχίζεις και εργάζεσαι και ό,τι μπορείς προσφέρεις. Εγώ κύριε Γιώργο έχω 5 παιδιά. 5, να σου ζήσουν. 4 έχω στην Αθήνα. Τα 3 είναι αγόρια. Και τα 2 είναι κορίτσια. Μια κόρη μου ήταν στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και τώρα τη σχολάσανε. Ναι, τις αλλαγές. Άρα παίρνει σύνταξη, ας πούμε, κοπέλα, γιατί έχει κάνει 34 χρόνια. Και έχω και 3 γιους υδραυλικούς στην Αθήνα. Αυτό που κουράνουν. Λοιπόν. Και για να μην τον ελέγω, εδώ τι μου να πηγαίνω στο καφενείο, κάθομαι πάει. Έχω με πελάτες από τα Μάρη, από τη Ροχριά, από το Ποδούρ. Και τώρα είσαι το Βαγγέλη από το Μισόρουμα. Το λέω. Το καπιτά Βαγγέλη εδώ. Βαγγέλη, τον έχω εγώ σε μένα ζω. Ο Βαγγέλης θα είναι ζωντανή διαφήμιση, αν κατέσει. Γιατί τα φοράει τα στιβάνια τακτικά στο ρύθμο, κάθε μέρα σχεδόν. Ναι. Είσαι με να ζω, να κάνει στιβάνια, το κάνω. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, να είστε καλά και οι δύο. Να είστε καλά. Αλλά μην μου φέρνεις δέρματα και τέτοια. Όχι, την άλλη φορά θα ξανακάνουμε. Θα μου κάνεις υποδείγματα την άλλη φορά. Παρπανίκο, δηλαδή εσύ τώρα είσαι εδώ γέννημα θρέμα. Ναι. Στα Νούγια που έχει ζήσει και τα παλιά τις δύσκολες εποχές. Εγώ γεννημένος πότε? Εγώ έχω γεννήσει το 1929. 29? Ναι. Δηλαδή είσαι και την καταστροφή των Νούγιων εδώ. Εγώ. Κοπέλη. Εγώ εχώστηκα παέ γιατί δεν σκοτώσατε το βαμουντάνι του Στεφανογιάννη. Ναι, Στεφανογιάννη. Στα είμαστε χωσμένοι στο ταβάνι εδώ πέρα. Παναγία, με τον πατέρα μου και με ένα κουνιάδο μου. Λοιπόν, και με πιάσει η Γερμανία και γύρισα μόνο εγώ από 27. Μόνο εσύ. Μόνο εγώ. Μόνο εσύ. Και... τότε σας φύγατε από το χωριό όλοι. Φύγατε και από το κάκι το χωριό του πηγεμανών. Όταν ήρθε η Γερμανία να κάνει το χωριό της 13 Αυγούστου. Ναι. Ο Ελλάς εδώ πέρα είχε δράσει. Γιατί είχε ομάδα το ποδιά τότε. Ναι. Ήταν ο Γιαννής, Βόχια και τέτοια. Μάλιστα. Λοιπόν, και είχαν δώσει σύνθημα. Οι τράγοι μπήκαν στα μπέλη. Είσαι στο Γαραζανό να δω σκοπία Νογιανή. Ναι. Και όταν έγινε τώρα είναι από το Ηράκλειο. Οι άλλοι στο κλειστό στο βαράκι, κατέχει πάνω το βαράκι. Ναι. Φωνιάζαν οι τράγοι στα μπέλη. Και φύγανε όλοι οι άντρες και πιάσανε τα ρεμόνια. Θα με σκάμουν χαιρότητα από τα καλά. Ναι. Και πιάσανε τα γυναικόπαιδα παέ
και τα πήρε και η γυναίκα του και κάτι γέρος οι οποίοι δεν μπορούσαν να κινηθούν. Αυτά και κάψαν το χωριό, λέει. Κάψαν το χωριό, το κάμανε στάχτ, μόνο τα τρία μοναστηριακά. Και πήγατε μετά σε γειτονικά χωριά, σε συγγενείς και λοιπά, Τότε φύγανε και πολλοί για το Μονοφάτσιανο Γιάννη. Ναι. Το Ηράκλειο. Ναι, Ηράκλειο. Ήταν πραγματικά και αυτό το τραγούδι που έχουν γράψει ότι ήρθαν της Αιγύπτου, λέει, τα πουλιά για να παραθερήσουν τείχους, φωλιά δεν ήβρανε να χτίσουν. Είναι πολύ ωραία η στίχη αυτή που έχει γράψει μια γυναίκα, θα ρω. Μια γυναίκα την γράψε Αναγνωστάκη. Αναγνωστάκη και της έχει τραγουδήσει και ο Αεράκης και ο Δραμουντάνης και λοιπά. Όλοι τις τραγουδούν. Κάθε γιορτή, κάθε 13 Αυγούστου που κάνουμε τη γιορτή, τις τραγουδούν. Εγώ έχω πάει πολλούς φίλους και καλούς, σας εκτιμώ, σας αγαπώ. Έτσι μας γίνεται λόγο. Ναι, με γνώρισες. Και παλαιότερα είχαμε έρθει στο θέατρο του Ξυλούρη. Σα σήμερα τώρα από το Απριλιά, το 2002, πότε θα είναι και ένας μεγάλος Μερακλής εδώ. Ο Μύρος Σκουλάς. Μεγάλος Μερακλής και πραγματικά έκανε ανθρώπους να αγαπήσουν την κριτική μουσική και το μαντολίνο με τη φωνή του χωρίς να τον κατέχουν. Χωρίς να τον κατέχουν. Έλεγε ωραίες μαντινάες, καλές μαντινάες. Ναι. Είσαι συμπεθέρι. Το δέρμα το πάρε. Λοιπόν, εδώ ασχολείσαι με το δέρμα πολλά χρόνια όπως βλέπουμε και κάνεις μαστορική δουλειά γιατί είσαι Μερακλής και αυτό χρειάζεται να έχεις μεράκι. Αν δεν έχεις μεράκι δεν κάνεις πράγμα. Όχι, μια φορά την πορεία, κύριε Γιώργο, στα Δεσμικαρά. Έτσι. Και ήταν τα Στιβάνια, είχε πάει σε ένα τζαγκάρι. Της εποχής του ΙΣΕΣ, ο τζαγκάρις τον Ήπειρο δεν τον εχάσει. Ναι. Έτσι. Ναι. Όταν μετράς 52 πόντους γάμπα. Βέβαια. Το διανοήσει. Να κάνεις, ας πούμε, τούτο είναι το πράγμα, γάμπα. Βέβαια. Ορίστε. Ποιο το πράγμα γάμπα. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Χωρίς το υπόλοιπο. Χωρίς το υπόλοιπο. Αφού για να σάσω το καταφόρι, τυρανούμουν από τη μια μέχρι τις τέσσερις. Να το στην αρχή μου πες ότι δεν είχες. Είχα καταφόρι εγώ στο μάκρος, αλλά στο φάλτο δεν είχα. Δεν στο νούμερο μου ήταν αυτό το πόδι. Δεν στο νούμερο σου το καταφόρι. Λοιπόν, στη Βάνια λέω έκανες καλά του Κουντρού Βαγγέλη. Κουντρού Βαγγέλη. Και εκεί θα αποκούτσαινε, θα τρέχει σαν κοπέλι. Λοιπόν, αυτά είναι αυτά. Μίλωσε τα λίγο ακόμη. Α, στο κάτσο μοναχάδο να κάνω. Αυτά, άμα θα λέψουμε τώρα λίγο στο χωριό πάνω. Λίγο, λίγο. Θα κάτσουμε. Θα κάτσουμε μοναχάδο, δεν θέλω εγώ.